Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχω να ανοίξω την κάμερα μια εβδομάδα, δεν έχω κάνει δηλαδή βίντεο vlog. Είχα προγυρισμένα βίντεο, σας είχα ανεβάσει το διατροφο vlog, μετά δύο προγυρισμένα βίντεο, μετά ξανανέβασα το διατροφο vlog, που αυτό εντάξει, ανοίγω λίγο την κάμερα κάθε μέρα και δεν είχα τραβήξει καθόλου ένα βλογκάκι. Και λέω σήμερα δεν ανοίγω την κάμερα, μιας και έχω τόσες μέρες να κάνω. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά, γιατί έχω προγυρισμένα και ανεβάζω, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, οπότε, από ό,τι καταλάβατε, ανοίγουμε ένα βλογκάκι. Θα σας πάρουμε μαζί μας στην ημέρα σήμερα. Έχει λίγο δροσούλα σήμερα, δεν ξέρω. Δεν έχει τόσο πολύ ήλιο. Αν μπορείτε και εσείς να δείτε, πετάει και το μαλλί. Αυτά, πάω να κάνω καφεδάκια, να ξυπνήσω τον Ανέστη γιατί κοιμάται ακόμα. Η Λιδιούλα μου είναι εδώ πέρα μαζί μου, την Τάισα Νάτη. Εδώ είναι η Ζούνα, θα σας τη δείξω σε λίγο. Εν τω μεταξύ, έχω να ανοίξω, όπως είπα, μια εβδομάδα την κάμερα. Ήμασταν άρρωστες. Και εγώ και η Λιδία και ο Ανέστης είχε το λαιμό του. Άρα καταλαβαίνετε πως πέρασε μια εβδομάδα λίγο δύσκολη. Η μικρή πιο πολύ ταλαιπωρήθηκε γιατί είχε τη μύτη της. Είχε και συνάχη και βούκωμα. Είχε πυρετό και της δίναμε ντεπών. Της κάναμε ορούς. Γενικά μια εβδομάδα πολύ περίεργη. Οπότε πάλι καλά που είχα και βιντεάκια να σας ανεβάζω, γιατί διαφορετικά μια εβδομάδα δεν θα βλέπατε τίποτα. Θα είχα εξαφανιστεί τελείως. Πάλι καλά, πρωινό. Λοιπόν, τώρα είναι καλά το τσιροπουλάκι μας. Είναι καλά, πάλι καλά. Και αναπνέει και κανονικά. Οι μανούλες καταλαβαίνετε πως δυσκολευόταν να αναπνεύσει για να κοιμηθεί. Έχει συνηθίσει να κοιμάται με πιπίλα, οπότε με το που της έφευγε η πιπίλα και πήγαινε να αναπνεύσει από το στόμα κάπως. Επειδή δεν είχε την πιπίλα, έκλαιγε. Είχαμε γενικά αυτά τα περίεργα. Τώρα εντάξει, είμαστε στην ανάρρωση. Είναι η δεύτερη μέρα ανάρρωση σήμερα. Για να δούμε, καλά είμαστε τώρα. Δόξα τω Θεώ. Αυτά λοιπόν. Πάω να κάνω καφεδάκι και να ξυπνήσω και τον Ανέστη. Και εδώ πέρα λοιπόν πίνουμε το καφεδάκι μας. Και εγώ και ο Ανέστης. Και χαλαρώνουμε λίγο έτσι το πρωί με τον καφέ μας. Λοιπόν, ο Ανέστης πήγε και πήρε ένα δέμα που μου ήρθε. Θα σας πω σε λίγο τι δέμα είναι αυτό. Ήπιαμε τον καφέ μας. Νάτος ο Ανέστης, εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σας δείξω το δέμα τώρα. Έχουμε και την ατάκα του Ανέστη, το οποίο αυτό συζητάμε τώρα μέχρι να κάτσω εδώ να σας δείξω το δέμα. Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία γνωριστήκαμε εδώ από το YouTube. Είναι συνδρομήτρια στο κανάλι μου. Και κάπως είχε τύχει, μου έστειλε μήνυμα στο Instagram. Ξεκινήσαμε την επικοινωνία και έχουμε γίνει φίλες πλέον. Και κάθε μέρα καθόμαστε, μιλάμε και όλα αυτά. Οπότε το λέω και εδώ δημόσια να σε ευχαριστήσω για την παρέα που μου κρατάς. Φωνέχεσαι όλα αυτά που κάθομαι και λέω. Λοιπόν, το πακέτο που μας έστειλε είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Τα στοιχεία είναι από πίσω. Είναι εδώ πέρα. Τα κρύβω για να μην φαίνονται. Και πάμε λοιπόν να ανοίξουμε να δω τι μου έχει βάλει. Κάποια πραγματάκια μου τα έχει δείξει στο Instagram έτσι όπως μιλάγαμε. Εννοείται αυτό. Εν τω μεταξύ, όπως κάνουμε εμείς εδώ πέρα το supermarket haul και όλα αυτά, μου στέλνει και εκείνη αυτά που ψωνίζει και τέτοια, σε κανονικά βιντεάκια μικρά-μικρά έτσι στο Instagram, και είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ας ανοίξω λοιπόν, να βγάλω τη μία σακούλα που έχει βάλει εδώ και να ανοίξω να δω τι έχει βάλει μέσα. Θα τη σκίσω γιατί έχει κάνει πολύ, πολύ γερό κόμπο. Λοιπόν, φίλη λοιπόν και συνδρομήτρια. Γι' αυτό θα γράψω στον τίτλο και φίλη. Γιατί δεν είναι μια απλή συνδρομήτρια.
Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το πρώτο πραγματάκι που μου το έχει στείλει σε φωτογραφία. Είναι της κορούλας της, τα φόραγε η κορούλα της, τώρα έχει μεγαλώσει, έχει ένα πολύ γλυκό ζουζουνάκι. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι τώρα για το χειμώνα. Με αυτάκια εδώ πέρα του Μίκη. Κοίτα το, ωραίο δεν είναι? Είναι καταπληκτικό, είναι ό,τι πρέπει για το χειμώνα για το μικρό μας το Λιδιάκι. Τη στέλνω και τη Ζουζούνα συνέχεια εκεί γιατί βλέπει. Λοιπόν, έχουμε τώρα και άλλο ένα έτσι παρόμοιο. Και αυτό μου έχει στείλει φωτογραφία που το φόρεσε η κόρη της. Μόνο μία φορά λέει το έχει βάλει, δεν της το πρόλαβε δεύτερη. Τατάν! Ανέστη, κοίτα! Πιγκουίνακι. Ανέστη, το έχει δει τώρα, το βλέπει. Αυτό μου το έχει στείλει σε φωτογραφία. Είναι τόσο ωραίο, θα τη δει το χειμώνα να το φοράει και φαντάσου τώρα τη Λιδία να περπατάει με αυτό εδώ πέρα μέσα στο σπίτι. Είναι τόσο ωραίο, πιο ωραίο φαίνεται από κοντά. Τέλειο, πραγματικά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και πολύ, είναι πολύ διασκεδαστικό, θα το χάρει πολύ πιστεύω η μικρή. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα εδώ, θα έχει βάλει και πολύ περιποιημένα μέσα. Είναι ένα τέτοιο με πάνες, μια συσκευασία πάνες. Είναι πάνω βρακάκι, 13 έως 20 κιλά, είναι το νούμερο 5 της Λουπιλού. Οπότε μας έστειλε και ένα τέτοιο πακέτο. Τέλεια. Πάμε λοιπόν τώρα τι άλλο. Έχει στείλει 2 γαλατάκια για τη μικρή. Αυτά εδώ. Δηλαδή, μου τα τραβάς κάτω. Αυτά εδώ πέρα τα γαλατάκια μας έστειλε για τη μικρή μας και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχει και ένα γραμματάκι που αυτό λέει Μαρία. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Έχει βάλει και φιωγκάκι επάνω. Κοίτα. Θα το διαβάσουμε σε λίγο. Λοιπόν, έχει βάλει μέσα σε ένα σακουλάκι μία κρεμούλα για την μικρή. Για το μικρό μας το πλασματάκι που όλο τρώει. Είναι φρουτόκρεμα, 3 φρούτα. Εδώ είναι 6 μήνα και μετά, εντάξει. Ναι, αυτό εδώ είναι. Τέλεια. Τι άλλο μας έχει βάλει μέσα? Έχει βάλει σε ένα σακουλάκι αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι καλσόν λογικά. Λιδία μου, Λιδία μου, κοίτα εδώ. Α, είναι παντελονάκι και τέτοιο, να το. Σαν... ναι, παντελονάκι είναι. Πάρα πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τα έχεις βάλει τόσο ωραία εδώ μέσα. Καλτσούλες, αυτά εδώ, πάρα πολύ ωραία όλα, οπότε αυτά έχουν εδώ πέρα καλτσούλες και αυτό το παντελονάκι. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι, πόσο ωραία τα έχεις βάλει όλα σε ένα σακουλάκι μέσα, είναι τέλειο, πολύ περιποιημένο, το ξαναλέω. Ένα ζευγάρι παπουτσάκια, κοίτα τα γλυκά που είναι, Ανέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνει και μικρή μας αγατάκι. Ναι, είναι και μικρή μας αγατάκι, ορίστε. Τι ωραία που είναι, είναι φανταστικά. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο, τι άλλο. Έχει και άλλα πραγματάκια μέσα. Άλλο ένα ζευγάρι παπουτσάκια. Αυτά εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Unicorn Dreams λέει πάνω. Αυτά εδώ. Είναι τέλεια. Με τη Μίνι λέει. Να το γράφει και εδώ. Είναι και εδώ η Μίνι. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα δείτε και αυτά στο Λιδιάκι να τα φοράει. Τι άλλο έχουμε εδώ σε ένα σακουλάκι. Κορδελίτσες. Έχει αυτήν εδώ την κορδέλα. Αυτήν εδώ πέρα. Και άλλη μία κορδελίτσα. Μέσα στο σακουλάκι λοιπόν αυτό έχει βάλει τις κορδελίτσες. Πάρα πάρα πολύ ωραίες. Ναι, για σένα! Για σένα! Τι λες, ευχαριστώ? Σου λέει ευχαριστώ. Έχει λοιπόν μέσα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό εδώ το μπλουζάκι για το Λιδιάκι. Τώρα το χειμώνα αυτά θα τις κάνουν μια χαρά,
Ναι. Τέτοιο όμως καρέκι πρόβλημα. Λοιπόν, έχει και αυτό εδώ πέρα το μαγιουδάκι, το οποίο δεν ξέρω αν θα τις κάνει του χρόνου, το συζητήσαμε, αλλά μπορεί και να τις κάνει. Δεν ξέρω, ναι. Με εντάξει. Το δικό μας το μοσχαράκι χλωμό το πού. Λέει 18 μηνών, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει, είναι και λίγο εύσομη η δικιά μας, αλλά εντάξει, ανοίγει και όλα αυτά. Το μπορεί να τις κάνει. Έμοιασε στη μαμά και στον μπαμπά. Λοιπόν, έχει και αυτή εδώ πέρα τη σαλιαρίτσα, την οποία τη βάζεις έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα το χρησιμοποιήσω και για μένα και τον Έστη. Ναι, γιατί χειράζεσαι. Τι τέλειο που είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό μου το έχει στείλει σε φωτογραφία, που κοντά είναι πιο ωραίο. Και τελειώνει αυτό το σακουλάκι πάλι με ένα καλσόν. Παντελονάκι, καλσόν, εντάξει. Βάζεις από πάνω και μια φουστούλα και τέτοια. Πολύ ωραίο και αυτό. Κάτσε λιδιάκι μου. Λοιπόν, και τελειώνουμε το δέμα μας με αυτό εδώ πέρα. Είναι ριζογκοφρέτες που μου πήρε εμένα με ρίγανη να τις δοκιμάσω, γιατί τις αρέσουν πάρα πολύ και τις έχει δοκιμάσει, οπότε έβαλε και σε μένα. Πάρα πάρα πολύ ωραίες. Κάτσε Λιδία. Που τρελάθηκε η Λιδία εδώ με τις σακούλες. Και έχει και αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι, όπως είπαμε. Θα το ανοίξω, έβγαλα τα κορδελάκια. Α, έχει ένα για μένα, Μαρία, Λιδία, Ανέστης. Ποιον ανοίξουμε πρώτο? Ανοίξουμε το Ανέστη, έλα. Λιδία μου, έλα εδώ. Λέει, Ανέστη φίλο μου, το μόνο που έχω να πω για σένα είναι ένα μεγάλο μπράβο. Αρχικά καλύτερο κορίτσι δεν θα μπορούσες να έχεις και κοπέλα που στην ηλικία σου ξέρεις να βάζεις όρια και να στηρίζεις τον άνθρωπό σου. Τα άλλα είναι λίγο προσωπικά της, θα τα διαβάσεις. Θα στα πει η Μαρία, λέει, πάντως, να ξέρεις. Να μου την προσέχεις όπως και κάνεις, να μου προσέχεις όπως και κάνεις φυσικά τα κορίτσια μου. Εντάξει, αυτό το γράμμα λοιπόν είναι αφιερωμένο σε σένα. Διαβασέ το. Τα προσωπικά της δεν μπορούμε να τα πούμε δημόσια. Πάμε λοιπόν. Έλα εδώ βρε. Κάτσε Λιδιάκι μου. Λέει, αρχικά συγχώρεσέ με για τα πέσια γράμματά μου. Στα έχω ξαναπεί, το ξέρω όμως καλά να κάνεις και το θυμάσαι, γιατί όλη σου τη ζωή, η όλη σου ζωή κακομοίρα μου. Είσαι το πιο γλυκό και καλοσυνάτο πλάσμα που έχω γνωρίσει, έστω και από το ίντερνετ. Μπορεί να μην γνωριζόμαστε μανίτσα, αυτό το μανίτσα το λέει συνέχεια. Μπορεί να μην δεθήκαμε εξ αρχής, όμως είσαι η φιλενάδα μου, το ημερολόγιό μου. Ναι, γιατί καθόμαστε και τα λέμε όλα. Σε θαυμάζω, δεν ξέρεις πόσο. Ξέρεις πόσο σπάνιο είναι να βρεις ανθρώπους σαν και εσένα στις μέρες μας. Είσαι μια γλυκιά και αθώα ψυχή και με λυπεί το γεγονός ότι δεν το είδαν αυτό οι άνθρωποι που σε έχουν πληγώσει. Όμως έχεις τον Ανέστη που σε λατρεύει, τη Λιδία και φυσικά εμένα. Θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλες τις φορές που με άκουσες, με συμβούλεψες και ουσιαστικά μου στάθηκες. Ευχαριστώ που δεν με ξεχνάς παρόλο που με ξέρεις τόσο λίγο. Πόσο σημαντικό, εξαιρετικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου, αληθινούς. Σ' αγαπώ πολύ, μάνα μου, και όσο μπορώ και περνάει από το χέρι μου, όχι, θα, όχι, θα, αλλά σε στηρίζω. Δεν το κατάλαβα εδώ, έχει γραμμούλα που κάτω, καλά θα μου τα εξηγήσεις μετά εσύ στο Instagram σίγουρα, θα σε ρωτήσω. Έχεις πολύ αγάπη να δώσεις στους γύρω σου, σ' όσους δεν ήθελαν αυτοί χάνουν, τα υπόλοιπα στο Instagram, πιάστηκε το χέρι μου. Οι φίλοι σου από την Ξάνθη, αυτά λοιπόν ήταν και για μένα. Και έλα εδώ τώρα εσύ, έλα μου εσύ να δούμε τι έχει γράψει και για σένα. Θέλεις να δούμε τι έχει γράψει και για σένα? Αυτό το γράμμα εδώ είναι για εσένα και το έχει στείλει φίλη μας από το Instagram, που μια σελίδα ολόκληρη σου έγραψε. Τα πιο πολλά και δεν είναι. Μια ολόκληρη σελίδα σου έγραψε. Θες να διαβάσουμε τι λέει?
Λέει, Λιδιάκι μου, ελπίζω όταν μεγαλώσεις να έχεις αυτό το χαρτί στα χέρια σου. Είσαι μια μικρή φούσκα και αγαπώ και εσένα πολύ. Τι λέει? Για τα ρουχαλάκια, ότι ελπίζω να σε ζεστάνουν. Και να ζεσταίνε, σε λέει, αρκετά για το χειμώνα αυτά που σου στείλε. Λέει, δεν ξέρεις πόσο θα ήθελα να είμαι νονά σου. Τι λέει, αλήθεια? Δεν ξέρεις πόσο θα ήθελα να είμαι νονά σου. Για δες τι λέει. Κάτσε να το γράφουμε και κάτι προσωπικά τώρα, με το βλέπετε και όλα. Να, το γράφει εδώ. Αλήθεια, αλλά είναι μακριά. Να σου πω, λέει, και κάτι άλλο. Σίγουρα θα το ξέρεις βέβαια. Οι γονείς σου σε αγαπάνε τόσο πολύ. Όμως, λέει, θα μιλήσω μόνο για τη μαμά σου. Την αγαπώ. Και λέει, όποιος γυρίσει και σου πει άσχημα λόγια τη μαμά σου, να ξέρεις ότι είναι ψέμα και μεγάλη ζήλια. Πω πω, ακούς τι λέει? Θα ήθελαν πολύ να την έχουν για μαμά. Παναγιά μου! Λέει, η μαμά σου είναι σπουδαίος άνθρωπος. Είναι γεμάτη ζωή, ζωντάνια, χαρά και ενθουσιασμό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να της μοιάσεις. Συμφωνείς μαζί της? Λέει, εύχομαι το λάδι της βάφτισής σου να σε ξεγλιστράει από κάθε αναποδιά και να σου πάνε όλα τέλεια. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή. Να μην αφήσεις ποτέ κανέναν και τίποτα να σε ρίξει. Και αν νιώσεις ποτέ μοναξιά, να θυμάσαι πως έχεις δύο υπέροχους γονείς και φυσικά μια τρελή θεία από Ξάνθη. Σ' αγαπώ, σε φιλώ, μικρή φουσκίτσα. Και λέει το όνομά της, που δεν το λέμε δημόσια. Αυτά! Πώς σου φαίνονται όλα αυτά που σου έγραψε? Θα της πεις ευχαριστώ για όλα αυτά που σου έστειλε? Θα της πεις, τι σου έγραψε γράμμα? Αλήθεια, πώς σου φάνηκε? Μάλλον χάρηκε, βλέπεις? Τα, που θα έστειλε και... Παναγιά μου, αυτό ήταν το ευχαριστώ, να ξέρεις. Λοιπόν, σας αφήνουμε προς το παρόν. Να μαζέψουμε και το δέμα εδώ πέρα, μας συγκίνησε. Να διαβάσουμε και καλύτερα τα γράμματα, γιατί έχει κάποια προσωπικά μέσα στοιχεία που θέλουμε να τα διαβάσουμε λίγο έτσι πιο... Γιατί τώρα δεν μπορούσα να σας διαβάσω τα πάντα, πόσα λέει. Αυτά λοιπόν, και να σε ευχαριστήσουμε και δημόσια για το δέμα που μας έστειλες, και θα σου στείλω τώρα που να τη στείλω και εγώ μήνυμα στο Instagram. Αυτά λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, εγώ τώρα κάθομαι και κόβω πατατούλες, τις ξεφλουδίζω για να μαγειρέψω. Θα κάνω πατατούλες γιαχνί, θα τις φάμε με φετούλα. Οπότε, ναι, κάθομαι και τα καθαρίζω. Αυτά. Θα σας δείξω μετά το φαγάκι μας που θα είναι έτοιμο, που θα κάτσουμε να φάμε. Εδώ πέρα λοιπόν, έχουμε βάλει και τη Λιδία εδώ στο καρεκλάκι για να φάει μαζί μας. Το φαγάκι μας είναι πατάτες γιαχνί. Να το. Πολύ πολύ ωραίο. Και φετούλα έχουμε βάλει να φάμε. Να τη και φετούλα. Αυτά λοιπόν θα κάτσουμε να φάμε. Έχω κάνει και το φαγάκι εδώ πέρα της Λιδίας. Θα κάτσει να φάει και η Λιδία μαζί μας. Αυτά. Ο Ανέστης πάει στο περίπτερο και πήρε και τη Λιδία μαζί, οπότε θα τους δούμε τώρα από το μπαλκόνι. Πού πάτε? Βόλτα. Βόλτα, μπαμπάς και κόρη. Λιδία. Λιδία. Πού είναι η Λιδία, φώναξε τη. Λιδία, καλτσούλα μου. Άστε, χάζεψε. Ανέτη. Κοίτα. Πού είναι η μαμά? Λιδία! Λιδία! Πήγαινε τη βολτά. Πάνε βολτούλα. Πιάνω έτσι λίγο καλύτερα το μαλάκι μου, γιατί είμαι σαν την τρελή. Με έχει τσουρωμαδέσει η μικρή.
Την πάει τώρα την καθιερωμένη της βολτούλα. Εγώ δεν είχα και πολύ πολύ όρεξη να σας πω την αλήθεια να πάω. Καλή, τα πιάσα καλά. Δεν είχα την όρεξη να πάω βολτούλα τώρα. Νιώθω έτσι λίγο περίεργα, πονάει λίγο η κυλίτσα μου και όλα αυτά. Και λέω ας κάτσω σπίτι. Πάει στο περίπτωρο να πάρει κάτι που θέλουμε. Και πάει και τη μικρή τη βολτούλα της την απογευματινή που βγαίνουμε έτσι τα απογεύματα, πάμε να περπατήσουμε, να πάρει αέρα η μικρή, να ξεσκάσει. Της αρέσει πολύ να βγαίνουμε έτσι τη βολτούλα. Κάτσε να πάμε εκεί λίγο έξω να πάρω και εγώ λίγο τον αέρα μου. Τι ωραία πλάνα, ε! Σήμερα έχει λίγο δροσούλα μπορώ να πω. Χαίρομαι όταν έχει δροσούλα, δεν ξέρω, μου φτιάχνει διάθεση. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τι θέλω να σας πω. Αυτά. Η μικρή μας σήμερα είναι πολύ καλύτερα, πάλι καλά. Το πρωί την είδα εγώ που ήταν όντως καλύτερα. Και όντως τώρα έχει έρθει απόγευμα και είναι μια χαρούλα. Αυτά λοιπόν. Δεν βγήκα τώρα εγώ να σας τραβήξω πλάνα από τη βολτούλα, δεν είχα όρεξη, δεν πειράζει. Σε επόμενο βλογκάκι. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, σας έδειξα έτσι λίγα πραγματάκια για το δωράκι που μας έστειλε η φίλη μου. Αυτά λοιπόν. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο για να σας δείξω, οπότε θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Να περνάτε τέλεια. Αυτά. Να περνάτε υπέροχα, να χαμογελάτε κάθε μέρα, να είστε αισιόδοξοι. Όλα αυτά τα θετικά. Τίποτα αρνητικό μέσα μας, τίποτα. Όλα τα θετικά. Τι πιο ωραίο από έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει μόνο θετικές σκέψεις. Τίποτα άλλο. Να χαμογελάτε κάθε μέρα. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να είστε ευτυχισμένοι, αλήθεια. Αυτά λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφούλα αν σας άρεσε το βιντεάκι και αν θέλετε φυσικά να έρθετε και στην παρέα μας που έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα. Στους 5.000 συνδρομητές θα έχουμε δωράκι, κάθε 1.000 συνδρομητές έχουμε πει πως έχουμε δωράκι, το λέω για τους καινούριους που μπορεί να μην το ξέρετε. Σε κάθε 1.000 συνδρομητές έχουμε και από ένα giveaway, δηλαδή τώρα ήμασταν 4.000, κάναμε ένα διαγωνισμό, στους 5 θα κάνουμε άλλο, στους 6.000 θα κάνουμε άλλο, έτσι το πάμε. Αυτά λοιπόν, και μάλλον σκέφτομαι το δωράκι σας για τους 5.000 να είναι έτσι τίποτα ωραίο σε καλλιντικά και τέτοια, ναι, κάποιο σετάκι ή σε πινέλων, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι, με πιάνει πάλι η πάρλα μου. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά, να περνάτε υπέροχα.